Κυρίου μας Ιησού Χριστού Παρασκευή, που έζησε το δεύτερο μισό του δεύτερου αιώνα στη Ρώμη. Υπήρξε για την εποχή της, για την εποχή εκείνη που η γυναίκα ακόμα δεν είχε καμία θέση στον κόσμο εκτός από την θέση που της έδωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Υπήρξε για εκείνη την εποχή παράδειγμα διδασκαλίας της πίστης και ηρωισμού. Όταν ο αυτοκράτορας διέταξε να βράσουν ένα τεράστιο καζάνι με πίσα και λάδι και να βάλουν μέσα την Αγία Παρασκευή, η Αγία Παρασκευή έκανε το σταυρό της, προσευχήθηκε και μπήκε σε εκείνο το κατασκεύασμα το αυτοκράτορα και έμεινε μέσα σε ένα υγρό που ήταν καυτό και έβγαζε ατμούς σαν να ήταν μέσα σε ένα ποτάμι και το νερό την δρόσιζε. Κοίταγαν όλοι μια πορεία και ο αυτοκράτορας της είπε: «Δεν είναι καυτό, γι' αυτό χαμογελάς». Εκείνη συνέχισε να χαμογελάει και γίνοντας νευριασμένα της είπε: «Ρίξε μου να δεις πως δεν είναι καυτό». Και η Αγία Παρασκευή έβαλε τα δύο της χέρια, τα γέμισε με εκείνο το υγρό, το πέταξε πάνω στον αυτοκράτορα και αυτός κάηκε και τυφλώθηκε αμέσως. Και άρχισε να φωνάζει και να ζητάει έλεος. Και η Αγία Παρασκευή έκανε την προσευχή της, σταύρωσε με το χέρι της τον αυτοκράτορα και οι πληγές του αμέσως εκουλώθηκαν και ξαναβρήκε το φως του και ήταν όπως πρώτα. Πέρασε πολλά μαρτύρια μετά από εκείνο, γιατί άρχισε να φεύγει από τη Ρώμη και να πηγαίνει να κάνει γνωστό το Χριστό σε διάφορες πόλεις.